Κύριε Κατηφέ, κεφάλαιο. Ακούγοντας τους προλαλήσαντες, μου ήρθε μια ερώτηση στο μυαλό, η οποία δεν έχει γίνει ποτέ σε εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ποιο είναι το φορολογικό μοντέλο το δικό σας? Σε μια κοινωνία σαν τη σημερινή, σε μια κοινωνία που αν το θέλετε βασίζεται στα κέρδη των λίγων μέσα από τη δουλειά των πολλών, γιατί ξέρετε συζητάμε και ακούμε τόση ώρα πόσο θα φορολογείται η κερδοφορία, αλλά νομίζω το ερώτημα πρέπει να είναι από πού παράγεται αυτό το κέρδος. Αν αυτό το κέρδος που παράγεται από τη δουλειά της εργατικής τάξης, από τους ίδιους τους μικρομεσαίους, από τους αγρότες, το ζήτημα είναι τι είναι κέρδος και για ποιους. Γιατί μιλάμε για μια φορολογική βάση που το 95% των κρατικών εσόδων προέρχεται από το λαϊκό εισόδημα και περίπου το υπόλοιπο 5% από το μεγάλο κεφάλαιο. Και ας με επιτραπεί να πω κιόλας, πολλές φορές, γιατί πραγματικά ο λαός έχει μνήμη, μιλάμε για κέρδη που είναι βαμμένα με τον εργατών το αίμα. Και το λέμε αυτό με βάση και το πρόσφατο, αν το θέλετε, να το πω έτσι, πείτε το όπως θέλετε, κύριε Κατηφέ. Το θάνατο του εργαζόμενου που είχαμε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη πέρα. Λόγω για εργοδοτικό έγκλημα έτσι, με κρατική ακριβώς. Συνδρομή. Κοιτάτε να δείτε. Για παράδειγμα, κέρδος είναι τελείως διαφορετικά ερμηνεύει το κέρδος ένα μονοπόλιο, μια μεγάλη επιχείρηση και τελείως διαφορετικά ο λαός. Ακούσαμε πριν να λένε ότι, ξέρετε, δεν φτάνει ο μισθός. Μα ποιοι έχουν φροντίσει να μην φτάνει ο μισθός? Ποιοι έχουν κυβερνήσει διαδοχικά τη χώρα? Ακούσαμε πριν για τους πληστηριασμούς. Μα ποιοι έκαναν ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς και τους έκαναν αδίκημα? Ποιοι έχουν ψηφίσει από όλα τα υπόλοιπα κόμματα και έχουν την ευθύνη τους αυτό που λέμε αναβαλλόμενα φορολογικά βάρη για τις τράπεζες που το τελευταίο έτος είχαν 3 δις κέρδη, έτσι? Ποιοι έδωσαν τα κόκκινα δάνεια σε φαντς και έρχονται 700.000 πληστηριασμοί? Ακούσαμε μια αγωνία από όλους, να το πω έτσι, για την ενεργειακή κρίση, για το τι πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Συγγνώμη, ποιοι μας έβαλαν στο χρηματιστήριο ενέργειας? Ποια κόμματα ψήφισαν και μας έβαλαν στο χρηματιστήριο ενέργειας? Φορολογική βάση, ξέρετε τι σημαίνει? Σε αυτό το καθεστώς, εμείς το λέμε, 45% φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου στα καύσιμα, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες. Να σας το πω ακόμα και σε είδη που πραγματικά είναι δυσβάσταχτα για μια λαϊκή οικογένεια. Στα είδη τα σχολικά. Ξέρετε τι πληρώνει μια λαϊκή οικογένεια κάθε Σεπτέμβρη με το πρώτο κουδούνι? Τρίτη εκδοσή είμαι και ξέρω. Και το πόσο δυσβάσταχτο είναι. Έτσι. Άρα είναι ζητήματα που αν το θέλετε πραγματικά πρέπει να τεθούν επιτάπητος και γι' αυτό κιόλας εμείς λέμε, ξέρετε, μην περιμένει ο λαός από σωτήρες. Ο ίδιος ο λαός είναι αυτός που θα σώσει το λαό με τη δράση του και με την πάλη του. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι εκλογές πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί πραγματικά είναι μια δύναμη που θα μεταφερθεί στους αγώνες. Και ας με επιτραπεί να πω και να κλείσω με αυτό, σε αυτούς τους αγώνες που απέτρεψαν πριν λίγες ώρες στα Άνω Πετράλωνα την έξωση σε μια οικογένεια ανθρώπων με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο δάνειό τους, που ήταν ουσιαστικά δεκαπλάσιο από την αξία του σπιτιού ενός προσφυγικού που διέμεναν. Κύριε Κατηφέ, μία τελευταία κουβέντα. Ξέρετε τώρα μία τελευταία κουβέντα με τόσα που ακούστηκαν, αλλά πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Και είναι να απορεί γιατί βλέπουμε μία, να το πω έτσι, διαχειριστική κοκορομαχία, ποιος έκανε τι, αλλά μάλλον επειδή ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ο λαός δεν έχει κοντή μνήμη. Τι θέλω να πω? Άγχος διαμορφώνει στον κόσμο αυτά που ακούγονται ή άγχος διαμορφώνει η καθημερινότητά του, η ίδια του ζωή που βλέπει ότι ενώ υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ο λαός μας να ζει καλύτερα, σήμερα πραγματικά δεν ζει και δεν καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες. Ένα. Δεύτερον, πραγματικά είναι ζωή σήμερα το να λέμε αν θα ζούμε με βάουτσερ και πας, αυτή είναι η ζωή μας και αυτό είναι το μέλλον? Και το ποιος το έκανε, ποιος δεν το έκανε. Συγγνώμη τώρα, όλοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Όλοι, κυρία Καφαντάρη μου, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους.
Με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Και αυτά, βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο και αυτά, έχετε όλοι σας τεράστια ευθύνη. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί πείτε μας, δεν έχω διακόψει κανέναν και δεν θα ανεχτώ να με διακόψει κανένας. Ακούστε με λίγο και πείτε μας έναν μνημονιακό νόμο που καταργήθηκε. Βεβαίως. Πείτε μας ένα κομμάτι της ζωής μας που έχει ξαναγίνει όπως πριν. Πείτε μας πραγματικά σε πόσους κλάδους υπάρχουν σήμερα συγκροτημένες συλλογικές συμβάσεις. Πείτε μας σε πόσο μνημόνιο. Κυρία Καφαντάρη, καταλαβαίνω να απαντήσετε, αλλά δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πολύ άγχος. Πείτε μας πραγματικά. Κυρία Καντιφέ, μην κάνετε ερωτήσεις. Δεν έχουμε χρόνο. Ζητώ συγγνώμη, έχει τελειώσει ο χρόνος. Και πρέπει να μιλήσει ο κύριος Φράγκος. Δεν κάνω ερωτήσεις. Εγώ απευθύνομαι, να το πω έτσι, στους εργαζόμενους, απευθύνομαι στο λαό που πραγματικά ξέρει και αντιλαμβάνεται και βλέπει. Όταν σήμερα οι νέες προσλήψεις, πάνω από το 50% είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αλλά είναι πραγματικά αυτό που λέγαμε, να το πω έτσι, και σαν κομμουνιστικό κόμμα και πριν τις κάλπες 21 Μάη, ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, από χέρι θα είναι αντιλαϊκή. Άρα σε μια λογική, ποιος έχει ζυγαριά, ποιος θα είναι περισσότερο ή λιγότερο αντιλαϊκός, εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι υπάρχει στήριγμα σήμερα στον ελληνικό λαό, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί ξέρει ο λαός ότι η ψήφος ΚΚΕ δεν θα κατατεθεί σε κανένα αντιλαϊκό σακούλι όπως έχουν κάνει όλα τα υπόλοιπα.